Απογοητευτική χαρακτήρισαν την συνάντηση με την Υφυπουργό Ενέργειας οι δήμαρχοι της Δυτικής Ελλάδας, καθώς όπως είπαν ενημερώθηκαν για μια αλλαγή σχεδιασμού από την κυβέρνηση που πετά στα σκουπίδια την μεγάλη ενεργειακή συμμαχία που είχε δημιουργηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και ήταν έτοιμη να λάβει όρους σύνδεσης. Εμείς εδώ και τόσα χρόνια ζητάμε όρους σύνδεσης για net metering. Η κυρία Ζδού που ήρθε και μας είπε θα σας δώσω όρους σύνδεσης, αλλά για net billing, γιατί το net metering καταργήθηκε. Όμως το net metering δεν έχει καταργηθεί ακόμη, θα καταργηθεί ενδεχόμενα σε ένα μήνα. Θεωρούμε ότι μας εμπέζουν. Είχα μια ελπίδα ότι έστω και την τελευταία στιγμή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους δήμους που συμμετείχαν θα επιβραβευτεί τουλάχιστον. Αντιθέτως, η αρμόδια υφυπουργός είπε σε όλους τους τόνους και μάλιστα ήταν πολύ συγκεκριμένη λέγοντας για ειλημμένες αποφάσεις ότι αλλάζει εντελώς το μοντέλο. Ότι αυτό που έχετε ετοιμάσει, πάρτε αυτό. Πάρτε το πίσω, δεν εφαρμόζεται πλέον. Το πρόγραμμα χρόνο ορίζει άλλα πράγματα. Ορίζει να δοθούν χώροι ενέργεια σε ιδιώτες, να καταλάβουμε καλά. Θα μας καθορίσουν και την τιμή από τώρα. Θα είναι 80-85 λεπτά η κιλοβατόρα. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία το 2022 είχε βραβευτεί ως η καλύτερη πρωτοβουλία για την ενέργεια και το περιβάλλον, προέβλεπε την κατασκευή ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μεσολόγγι, με την παράλληλη δημιουργία 7 ενεργειακών κοινοτήτων, με την συμμετοχή 66 φορέων του δημοσίου και της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου μέσω του Virtual Net Metering. Η αρμόδια υφυπουργός φαίνεται να ενημέρωσε τόσο τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας όσο και τους δημάρχους ότι το νέο σύστημα επιβάλλει το net billing, με τον ίδιο τον κύριο Φαρμάκη ωστόσο να δηλώνει πως θα διεκδικήσει με όλα τα ένδικα μέσα την ευόδοση του προηγούμενου σχεδιασμού. Είμαι σίγουρος ότι προφανώς μέσα από τις διαφωνίες που εκφράστηκαν χθες, που ήταν ξεκάθαρες και κρυστάλλινες, δεν προκύπτει ένα ζήτημα αντιπαλότητας, αλλά ένα ζήτημα πραγματικής εμπιστοσύνης στους αριθμούς που προκύπτουν για το σχέδιο που είναι γέννημα και πραγματικό δημιούργημα των τοπικών κοινωνιών. Ουσιαστικά, οι διαφορές στα δύο συστήματα τιμολόγησης εστιάζονται στους χρόνους που παράγεται η ενέργεια αλλά και στον τρόπο αποζημίωσης. Στο net metering συμψηφίζονται κιλοβατόρες, ενώ στο net billing συμψηφίζονται ουσιαστικά λογαριασμοί ρεύματος. Ο ενεργειακός συμψηφισμός στο net metering αφορά το σύνολο της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας, ενώ στο net billing μόνο το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας που ιδιοκαταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο. Στο net metering, η παραγόμενη ενέργεια που δεν ιδιοκαταναλώνεται εγχέεται στο δίκτυο όπου και αποθηκεύεται για διάστημα έως και 3 ετών. Ενώ αντιθέτως, στο net billing, όλη η πλεονάζουσα ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο και αποζημιώνεται με έναν από τους τρόπους που προβλέπει η νομοθεσία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι φορείς της περιοχής ζήτησαν πίστοση χρόνου έτσι ώστε να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποφασίσουν, καθώς με βάση τον νόμο θα πρέπει οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων να έχουν συσταθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.